Για να πάμε λίγο και λίγο στον αγαπημένο σου, έχεις κάποια πληροφόρηση μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε εμείς και αυτά που μεταδίδουν οι Ρώσοι, ότι συναντήθηκε ο αγαπημένος σου με τον Πούτιν? Και δεν λέω το όνομά του, θα το πεις μόνος το ποιος είναι ο αγαπημένος. Νομίζω όχι. Είναι αυτό το μετέδωσε στην Διεθνή Πρακτορία και αν δεν κάνω λάθος είναι και δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή πληροφορία κάποιου διεθνούς μέσου, είναι επίσης ανακοίνωση. Ξενίζει ωστόσο, γιατί αυτή η συνάντηση. Καταρχά, να πούμε ποιο είναι ο αγαπημένο. Ποιο είναι ο αγαπημένο. Δεν διαβάζω gossip. Δεν ξέρω τι παίζει. Μπορούμε να το μάθουμε. Ο Γευγένη Πριγκόζιν, έτσι. Τη εθνική οργάνωση Βάγνερ, που για πολλού είναι φιλοδοξή να γίνει, για να θυμηθούμε τον Ισνογκούτ, Βεζίρι Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη. Στη θέση του Πούτιν. Τον είπα αγαπημένο, γιατί είναι από του πρώτου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Από του πρώτου που έδωσαν πολύ μεγάλη βαρύτητα στο όνομα Πριγκόζιν. Όταν γενικά στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα δεν μιλούσαν πολύ για τον Πριγκόζιν, ή όταν μιλούσαν. Ξέραμε καν ποιο είναι, ούτε καν ξέραμε τη Βάγνερ. Ο Μωυσής τα έλεγε αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό λέω ότι είναι ο αγαπημένο σου, έτσι. Νομίζω όμως ότι η σημασία αυτής της συνάντησης είναι όχι μόνο ότι έγινε 4-5 μέρες μετά την ανταρσία και όλα αυτά που θα πήγαινε στη Λευκορωσία κτλ. Δεν έγινε κάποιο τέτα-τέτ Πριγκόζιν Πούτιν που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι προσπαθούν να διευθετήσουν το θέμα της Βάγνερ των μισθοφόρων. Προσκλήθηκε μαζί με άλλους στρατιωτικούς στην ενημέρωση που έκανε ο Πούτιν για τις εξελίξεις στο μέτωπο. Δηλαδή είναι εκεί που ο Πούτιν υποτίθεται είναι. Τα έχει πάρει, να τα πω κατά το κοινό λεγόμενο, με τον Πριγκόζιν και του έδωσε με μεσολάβηση του Λουκασέγκο να πάει στη Λευκορωσία να ησυχάσουμε, να φύγει από εδώ και έστω ας πάει στη Λευκορωσία. Βλέπουμε ότι τον καλεί και τον ενημερώνει. Καλά, μην αποκλείς δηλαδή, την ώρα που έκανε το διάγγελμα για να κατακεραυνώσει τη Βάγνερ πίσω στα παρασκήνια ήταν εκεί και ο Πριγκόζιν. Αυτά στη Ρωσία ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβούν. Δεν είναι κάτι πολύ περίεργο. Από την άλλη, τα μέσα ενημέρωση της Ρωσίας που δεν είναι φυσικά ανεξάρτητα, είναι κρατικά ελεγχόμενα, βγήκαν για πρώτη φορά και λέγανε για τον Πριγκόζιν, θυμίζανε το ποινικό του μετρό που το 80 ήταν κρατούμενος φυλακές για μεγάλα αδικήματα, το ένα και το άλλο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το λέγανε πριν ένα χρόνο δύο, με το ζόρι παραδεχόταν η Ρωσία ότι έχει σχέση με τη Βάγνερ, έτσι έλεγε, ποια Βάγνερ. Κλείνοντας μόνο να σας πω πριν από λίγο, υπάρχει μια ανάρτηση, τέθηκε ερώτημα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αναφορικά με όσα ακούγονται και τέλος πάντων τις αιτιάσεις της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει τη διαδικασία για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση από τον εκπρόσωπο είναι κανείς δεν μπορεί να συνδέσει τις δύο διαδικασίες, δηλαδή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνης του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είπε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα που αφορούν τη δική της πορεία και πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης εκθέσης πρόοδου, η οποία ως ήθιστε θα δημοσιευθεί τον Οκτώβρη. Τελεία. Μάλιστα. Δεν συνδέονται. Νομίζω ότι το απολύτως φυσιολογικό. Το απολύτως φυσιολογικό. Λοιπόν, Μωυσή. Πέρα από τα παζάρια που κάνει ο Ερντογάν, προφανώς για τη Σουηδία, νομίζω ότι υπάρχει μία δόση αλήθειας αυτό, νομίζω το είπε ο Τάκης λίγο νωρίτερα, το ότι προσπαθεί να κάνει και ένα άνοιγμα προς τη Δύση λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που έχει. Ταξιδεύει τις επόμενες ημέρες στον Περσικό κόλπο, προσδοκώντας σε υποσχέσεις για επενδύσεις κτλ. Αν θυμάμαι καλά, ύψους 10 δισεκατομμύρια δολαρίων. Βέβαια, ούτε οι χώρες του Περσικού είναι ξεκομμένες από το δυτικό σύστημα. Προφανώς. Αλλά είναι προφανές ότι κάνει μια χειρονομία, ίσως ή για να ρίξει έστω και τον μπαλάκι μετά, δεν φταίω εγώ, που δεν έκανε τη Σουηδία. Εντάξει. Φιλοξενεί. Πήρε και τις εκλογές, τελείωσαν και εκλογές. Θα τα, ναι, καλά, εκεί είναι κυρίαρχος.